Στα κυκλώματα της Θεσσαλονίκης τώρα 15 άτομα προφυλακίστηκαν και 3 αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους με τις μαραθώνες απολογίες των φερόμενων ως μελών του κυκλώματος να συνεχίζονται για τρίτη ημέρα. Ο δημοσιογράφος που εμπλέκεται μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 200.000 ευρώ, ενώ αύριο απολογούνται και οι 4 οι οποίοι κατηγορούνται ως αρχηγοί των εγκληματικών οργανώσεων. Το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου της Θεσσαλονίκης πέρασε και ο κατηγορούμενος ως εγκέφαλος της τρίτης οργάνωσης, ο οποίος το μόνο που παραδέχτηκε σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ότι έδωσε μια ακάλυπτη επιταγή αξίας 59.000 ευρώ. Αρνούμε τον αρχηγικό ρόλο γιατί δεν υπήρχε καν οργάνωση. Δεν έχω δανείσει σε κανένα χρήματα και δεν απέτησα τόκους. Άδικα με κατηγορούν για τοκογλυφία και εκβιασμό. Κανένα τοκογλυφικό δάνειο δεν έχει δοθεί, καμία εκβίαση δεν έχει τελεστεί. Ελεύθερος με εγγύηση 200.000 ευρώ αφέθηκε και ο δημοσιογράφος, ενώ με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται τη Δευτέρα και οι απολογίες των 4 φερόμενων ως αρχηγών των εγκληματικών οργανώσεων. Η αιτιολογία ότι υπάρχει απλή συνέργεια στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, όπως διατυπώθη, δεν παρέχει τη δυνατότητα εκδόσεως εντάλματος προσωρινής κρατήσεως. Ρυθμιστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης παίζουν και οι εκτενείς διάλογοι μεταξύ κατηγορουμένων και εμπλεκομένων, καταδεικνύοντας και τις σχέσεις μεταξύ τους. Ο φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος, λίγα 24 ώρα μετά την κηδεία του αυτόχειρα, συνομιλεί με ένα γνωστό του. Ρε εσύ αυτοκτόνησε, αυτοκτόνησε ο φίλος μου και είμαι πολύ στεναχωρεμένος. Έχω την κηδεία σήμερα, είμαι φαρμακομένος. Από χθες δεν μπορώ να κοιμηθώ να πούμε, χάλια είμαι. Γιατί αδερφέ? Είχε χρέη. Το θυμάμαι εκείνο το παιδάκι, το θυμάμαι. Είχε χρέη 2 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ καλό παιδί, ούτε λαμόγιο, ούτε πολύ σοβαρό. Ναι, το θυμάμαι, ναι, το θυμάμαι πολύ καλά. Εντάξει, ανοίχτηκε και είχε 2 εκατομμύρια. Τα μαγαζά αν τα πουλούσε θα έπαιρνε 1,5. Αλλά και για 500 και για 1 και για 2 και για... Πες ότι εγώ χρωστάω σήμερα 10 εκατομμύρια. Θα πάω να αυτοκτονήσω, ρε λα... Σε ποιον χρωστούσε αυτός? Σε τράπεζα, ρε. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, ο επικεφαλής του μεγαλύτερου κυκλώματος τοκογλυφίας είχε πάρει δάνειο 4 εκατομμυρίων ευρώ από γνωστή εμπορική τράπεζα, χωρίς ωστόσο να καταθέτει καν φορολογική δήλωση. Με την αποπληρωμή του δανείου, ο κατηγορούμενος εξασφάλιζε νομιμοποίηση των τεράστιων εσόδων που είχε από την παράνομη δραστηριότητά του. Είναι αξιοσημείωτο μάλιστα ότι ο κατηγορούμενος ήταν ο ιδιοκτήτης κτηρίου που νίκιαζε η 4η εφορία Θεσσαλονίκης έναντι τιμήματος 60.000 ευρώ ετησίως.